Εδώ στο 2 της πόλης μας θα γίνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό στις 6.30 η ώρα. Θα ζωντανέψει το παραμύθι μου, το όνειρο, που το έγραψα εμπνεόμενη από τα μηνύματα της Τράπεζας Προφήμων, που είναι η αλληλεγγύη, που είναι η μη κατασπατάληση των πόρων της φύσης, που είναι το μοίρασμα, που είναι η μη καταστροφή της φύσης από εμάς τους ανθρώπους. Θα ζωντανέψουν λοιπόν εδώ τα μυρμηγκάκια μου, που είναι οι ήρωες του παραμυθιού μου, και 70 μυρμηγκάκια στη σκηνή, με ένα καταπληκτικό σκηνικό, με μουσικές, με διάφορα που θα δούμε σε λίγο. Θα ζωντανέψουν εδώ από την δημιουργική πόρτα της Άννας της Μανιάτη και από τον βρεφονιπιακό σταθμό και την διαγωγή ως νουμπή, που βοήθησαν επίσης πάρα πολλοί εθελοντές και πάρα πολλοί χορηγοί για να γίνει αυτή η παράσταση. Πολλοί με ρωτούν αν θα ξαναγίνει, γιατί μια φορά είναι λίγο, δεν μπορούν να το δουν όλοι. Μακάρι να ευχηθούμε να ξαναγίνει. Μιλήσατε για αλληλεγγύη και είδαμε το προηγούμενο διάστημα, τουλάχιστον στον τόπο μας, με τις πλημμύρες, πόσο σημαντική ήταν η αλληλεγγύη. Θέλω να ρωτήσω, επειδή είπαμε για παιδιά, πόσο σημαντικό είναι να έρχονται τα παιδιά από τόσο μικρή ηλικία σε επαφή με αυτή την έννοια. Λοιπόν, ξέχασα να πω ότι αντί για εισιτήριο σήμερα βάλαμε να έρχονται με μία σακούλα με τρόφιμα διαρκείας, και τα οποία θα δοθούν στους πλημμυροπαθείς. Άρα τα μηνύματα αυτά περνάνε στα παιδάκια και μέσω του παραμυθιού και της θεατρικής παράστασης, αλλά μέσω και μέσω αυτής της κίνησης που έγινε σήμερα. Και κάθε οικογένεια θα πάρει και το παραμύθι σήμερα δώρο.